Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιαν και στην εκπομπή Επί Παντός. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και απόψε είναι μαζί μας ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου με τον συνδυασμό ανάσα του Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ο κύριος Διονύσης Μπάστας. Κύριε Μπάστα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Αποφασίσατε να δώσετε αυτή τη μάχη στο πλευρό του Θεόδωρου Γαλιατσάτου και πάλι. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την απόφασή σας. Και ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους Ζακυνθινούς συμπολίτες σας? Καταρχήν, το ταξίδι ήταν γοητευτικό. Να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι έχω εκλεγεί ήδη. Είμαι ήδη μέρος στην τωρινή περιφερειακή αρχή. Ήταν γοητευτικό, καταπληκτικό. Γνώριζα ανθρώπους και τόπους που αν δεν υπήρχε αυτή η ενασχόληση, πολύ δύσκολα θα τους γνώριζα και θα τους συναντούσα. Θόδωρος Γαλιατσάτος, για μένα ο πολιτικός μου δάσκαλος, μια καταπληκτική πολιτική σκέψη και ένας υπέροχος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς. Όσο για τις αντιδράσεις μου, πάτε κάτι τέτοιο. Για τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους Ζακυνθινούς. Κοιτάξτε, το έργο της Περιφερειακής Αρχής αλλά και της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου δεν μπορεί να αφισβητηθεί από κανέναν. Μόνο από τους τυφλούς ίσως. Και συγγνώμη για το τυφλούς, αλλά από εκεί και πέρα τα μηνύματα που εμείς λαμβάνουμε είναι ότι έχουμε έναν κόσμο, τους πολλούς μαζί μας, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε ένα κομμάτι τους και για αυτούς και μόνο για αυτούς δουλέψαμε αυτήν την τελευταία πενταετία. Όχι μόνο ήσασταν μέλος της νυν Περιφερειακής Αρχής, αλλά οριστήκατε και ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, επενδύσεων και εμπορίου. Και θα θέλαμε να μας πείτε μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια τις πιο σημαντικές στιγμές για εσάς. Εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης θεματικός επιχειρηματικότητας ορίστηκα τα τελευταία 2,5 χρόνια σημαντική σταθμή στην πολιτική ιστορία και το ταξίδι το δικό μου ήταν καταρχήν το αναπτυξιακό συνέδριο που διοργάνωσε η κυβέρνηση μαζί με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων το Δεκέμβριο του 2017. Ένα μεγάλο πολιτικό σχολείο, ειλικρινά. Εκεί από κοντά συνάντησα υπουργούς, υφυπουργούς. Απομυθοποίησα στην ουσία την εικόνα με την καλή έννοια, γιατί ήταν ιδιαίτερα προσεκτή και ιδιαίτερα σωστή στην συμπεριφορά τους. Δεν είχαν αυτό το να το παίξουν απέναντί μου ή απέναντι στον κόσμο. Ήταν λοιπόν ένα πολύ σημαντικό σχολείο και αυτό. Μια πολύ πάλι σημαντική στιγμή ήταν η ανακοίνωση μαζί με τον Περιφερειάρχη του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Ένα πρόγραμμα που πήγε τέλεια στα Ιόνια νησιά. Μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα να βοηθήσουμε, αλλά δυστυχώς η πόρη είναι δυσέβρετη. Από εκεί και πέρα, για τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας, να σας πω ότι επιδοτήθηκαν με χρήματα από την περιφέρεια οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις με 13,5 εκατομμύρια ευρώ από χρήματα της περιφέρειας και ένα άλλο πρόσφατο που αυτό δείχνει ότι ενδιαφερόμαστε και για τη συνέχεια ήταν η ανακοίνωση που έκανε προχθές ο Περιφερειάρχης στις 13 Μαΐου για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας. Ήταν ανέρχεται στο ύψος των 16 εκατομμυρίων ευρώ, 16,93 με λέμε τα υπόλοιπα, και απευθύνεται καθαρά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχευση τις νέες επιχειρήσεις αλλά και τις εξειδικευμένες δράσεις στο επιχειρήν.
Ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική δράση και πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες των Ιωνίων νησιών να έχουν το νου τους για την πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να δουν τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, κύριε Μπάστα, επειδή αναφερθήκατε και στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε στην Κεφαλονιά, πραγματικά ήταν μια σημαντική στιγμή της Περιφερειακής Αρχής, γιατί άκουσε, έγινε ένας πραγματικός διάλογος και με την κοινωνία και με τους φορείς και με τους συλλόγους. Μια τέτοια προσπάθεια που ξεκίνησε θα πρέπει να έχει και μέλλον. Στην πορεία σας είδατε ουσιαστικά να υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάλογος, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία από την Κέρκυρα μέχρι και τη Ζάκυνθο? Εσείς λέτε για το περιφερειακό συνέδριο που διοργανώθηκε πρόσφατα στο Αργοστόλι. Mm-hmm. Εγώ ανέφερα αρχικά της Κέρκυρας. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, όπου υπάρχουν τέτοια φορά και ήταν και πολύ σημαντική η συνεισφορά του δικού σας καναλιού στην όλη δραστηριότητα και στην όλη διεξαγωγή του διήμερου, συνεδρίου του αναπτυξιακού του Νοτίου Ιωνίου, όπως ήταν χαρακτηρισμένο. Ξέρετε, όσους περισσότερους φορείς συναντάς και έχεις τη δυνατότητα να τους ακούς, γιατί άλλο να τους βλέπεις και άλλο να τους ακούς, με την έννοια ότι μπορεί να επεξεργαστείς πράγματα, είναι πολύ καλό και για τον εαυτό σου, αλλά πολύ καλό και για την περιφέρεια, η οποία επεξεργάζεται ζητήματα, επεξεργάζεται γεγονότα και καταστάσεις και παρουσιάζει στον κόσμο ένα διαφορετικό τρόπο πολιτικής δράσης, ο οποίος αποβαίνει έτσι κι αλλιώς υπέρ του κόσμου αυτού. Ένα χαρακτηριστικό ήταν η απομυθοποίηση ως προς τον κίνδυνο της σεισμικότητας για την εξόρυξη των πετρελαίων από τις έρευνες, τις σεισμικές που δημιουργούνται. Εκεί πραγματικά νιώθεις ότι, γιατί έχεις άμεση επαφή με τον επαϊόντα. Και ξέρετε, εμείς στην καθημερινότητα μας, σαν κοινωνία, σαν λαός, ξεχνάμε πάντα ποιος είναι ο επαϊόν. Και ακούμε πάντα κάποιον που θέλει να πει κάτι άλλο για ιδίων όφελος. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, κύριε Μπάστα. Ωστόσο, ξεκινήσαμε με τα θετικά. Πάμε και στα αρνητικά. Πάμε και σε αυτά που σας δυσκόλευσαν. Πάμε σε αυτά που, κάνοντας τον απολογισμό σας, ενδεχομένως να βάζετε ένα αρνητικό πρόσημο. Και πριν δούμε τα προβλήματα της Ζακύνθου 1-1, να ξεκινήσουμε από μια γενική δική σας τοποθέτηση σχετικά με το ό,τι σας απογοήτευσε, εν πάση περιπτώσει, τα χρόνια που πέρασαν. Κοιτάξτε, θα σας πω, κανένας δεν θα μιλήσει για την τελειότητα και κανένας δεν είναι τελείως έτσι κι αλλιώς. Λάθη μπορεί να έγιναν, αλλά σε όλο αυτό το δρόμο, σε όλο αυτό το ταξίδι, εγώ ένιωσα ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι ένα κομμάτι που ανήκει στην αυτοδιοίκηση, η οποία με επικεφαλή τον Θόδωρο Γαλιατσάτο, όσους ζήτησαν, τους βοήθησε. Και είμαι ξεκάθαρος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Ιόνια κανένας δήμαρχος που έχει να πει κάτι αρνητικό για τον Θόδωρο Γαλιατσάτο και για τη διοίκησή του εν γέννη. Ένα πράγμα που με στενοχώρησε στο Διάβα είναι ότι ενώ υπήρχαν πολλά χρήματα, υπάρχουν χρήματα σε λογαριασμούς που αφορούν πολιτιστικές δράσεις και γενικά δράσεις ανάδειξης μνημείων, στη Ζάκυνθο δεν υπήρχε ούτε μία όρημη μελέτη. Mm-hmm. Θα μου πείτε, γιατί δεν φροντίσατε να κάνετε εσείς μελέτες? Μελέτες κάνουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν ό,τι ανήκει, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν μας δηλώσει ο φορέας, το Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, ότι έχει αδυναμία να εκτελέσει μια συγκεκριμένη μελέτη, εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία, εφόσον δηλωθεί η αδυναμία, να γίνει μια προγραμματική σύμβαση. Οι προγραμματικές συμβάσεις αυτές διευκολύνουν και το δικό μας έργο. Άρα δεν μας ζητήθηκε ποτέ.
η μόνη όρημη μελέτη που υπήρξε για έργο πολιτισμού και ανάδειξης ήταν η μελέτη για το γαστρομονάστηρο των Στροφάδων, που είδατε ότι υπήρξε άμεση χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ιωνίσων 10,5 εκατομμύρια ευρώ, που μαζί με τα χρήματα που δόθηκαν από την κυβέρνηση φτάνουν στο ύψος των 14 εκατομμύριων, και υπάρχει και ένα εκατομμύριο για το λιμάνι των Στροφάδων. Είναι ένα έργο σπουδαίο που αναδεικνύει και τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αλλά και και την επισκεψιμότητα έτσι κι αλλιώς των νησιών αυτών, που θα συντελέσει στην αναγνώριση της σπουδαιότητας αυτού του μνημείου, αυτού του κτίσματος που υπάρχει μέσα στη μέση του πουθενά. Αν το αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα, από ποιους είδατε να αδρανούν, πού είδατε να μην υπάρχουν ενεργοποιημένοι πολίτες μέσα στους φορείς, μέσα στους συλλόγους, πιθανόν και στο Δήμο? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το έργο της περιφέρειας, αναδεικνύεται εφόσον ο Δήμος, γιατί αυτός είναι ο κύριος εκτελεστής των έργων, εφόσον ο Δήμος λοιπόν θα μπορέσει να απορροφήσει τα χρήματα τα οποία τους δίνουν. Ένα παράδειγμα είναι ότι έχει δεσμευτεί ποσό, ας πούμε, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας στη Ζάκυνθο. Τα έργα έχουν ξεκινήσει πριν λίγες μέρες. Δηλαδή, βλέπετε λοιπόν ότι η αδυναμία, ίσως, να μην το χαρακτηρίσω, δημιουργεί ζητήματα, ενώ τα ζητήματα είναι πολύ απλό να λυθούν. Στην καθημερινότητά μας λείπει η απλή λογική και η απλή σκέψη. Αν υπάρχει απλή λογική και απλή σκέψη, νομίζω τα προβλήματα ξεπερνιούνται πολύ εύκολα. Πάντως, τα χρόνια που πέρασαν, η Περιφερειακή Αρχή κλείθηκε να αντιμετωπίσει μια σειρά από πολύ μεγάλα προβλήματα και από έκτακτες καταστάσεις. Είχαμε έναν πολύ μεγάλο σεισμό, φωτιές, πυρκαγιές, την κατολίσθηση του ναυαγίου. Κάποια στιγμή στον απολογισμό που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου πριν από λίγες ημέρες, είπε ότι η Περιφέρεια λειτουργήσε κάποιες φορές και έξω από τις αρμοδιότητες που της δίνει στενά ο νόμος, προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποια από αυτά τα προβλήματα και όχι μόνο, και άλλα. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, πώς αξιολογείτε τη θητεία που πέρασε? Τι έγινε παραπάνω, για να καταλάβουν και οι Ζακυνθινοί, που δεν μπορεί ενδεχομένως αυτοί που μας παρακολουθούν να μην καταλαβαίνουν τι είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, τι είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Λοιπόν, να πούμε ένα παράδειγμα για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων. Ξέρετε, η αρμοδιότητα είναι ένα εργαλείο δουλειά στην ουσία, και μια αιτία η οποία σε βοηθάει είτε να την προσπεράσεις είτε να κρυφτείς πίσω από αυτή. Εμείς δεν κρυφτήκαμε ποτέ και δεν είπαμε ότι δεν το κάνουμε αυτό γιατί δεν είναι δικό μας. Σας ανέφερα παράδειγμα με πώς γίνονται, ας πούμε, οι μελέτες φορέων που δεν έχουμε εμείς αρμοδιότητα να τους βοηθήσουμε. Ένα αντίστοιχο συνέβη με το Δήμο για τα δημοτικά στάδια. Εμείς, όπως ξέρετε, ως περιφέρεια δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα σε αυτό το κομμάτι. Και όμως, εμείς ζητήσαμε, μας δόθηκε από το Δήμο μια πρόταση, γιατί για να χρηματοδοτηθεί οποιοδήποτε έργο από την περιφέρεια πρέπει να είναι αδειοδοτημένο σωστά. Μας πρότειναν το γήπεδο των Αμπελοκήπων και δεν αρνηθήκαμε να το κάνουμε. Έγινε μια προγραμματική σύμβαση, δόθηκαν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, ένα παράδειγμα άλλο είναι στο κομμάτι της υγείας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση σε όλα τα νησιά να χρηματοδοτεί με 350 ευρώ τους επικουρικούς γιατρούς, ώστε να τους δίνουμε κάποιες δυνατότητες να μπορούσαν να λύσουν τα καθημερινά τους ζητήματα
με αυτό το μικρό ποσό και από εκεί και πέρα δίνοντάς τους μια δυνατότητα να επιλέξουν τα νησιά μας για να μπορούμε να στελέχουμε και τα νοσοκομεία μας. Αυτό σημαίνει σε όλα τα 7 νησιά. Ένα άλλο ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό. Θέλω να σας πω όμως ότι η Περιφερειακή Αρχή ποτέ μα ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει οποιονδήποτε. Το θέμα σας είπα είναι ότι να υπάρχουν σωστές διαδικασίες με τα γήπεδα που σας είπα πρέπει να διδοτημένα, γιατί πολλοί φορείς σε άλλα χωριά, σε άλλες σημεία της Ακίνθου λένε μα γιατί δεν φτιάξαμε το δικό μας γήπεδο. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν είμαστε στη διαδικασία, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο φάκελος του κάθε γήπεδο. Ζητήσαμε από τους αρμόδιους να μας δώσουν ένα γήπεδο και εμείς είχαμε την δυνατότητα και το φτιάξαμε. Όπως συμβαίνει σε όλα τα επτάνησα, το να χρηματοδοτούνται τέτοιου είδους δράσεις. Πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε και το γήπεδο του Όλυμπου Κέρκυρας. Ο Όλυμπος Κέρκυρας είναι μια πολύ πολύ ιστορική ομάδα του νησιού της Κέρκυρας και με ιδιαίτερη και πολιτική χρειά στην ιστορία τους. Μάλιστα κάποιος ανέφερε ότι το γήπεδο του Ολύμπου είναι SDIT. Δεν υπάρχουν τέτοια σε αυτό, για αυτή την ομάδα δεν υπάρχει κανένα SDIT. Με λίγα λόγια σας είπα δύο παραδείγματα που... ένα άλλο παράδειγμα τώρα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η αγορά εξοπλισμού για το πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Χρηματοδοτήθηκαν ειδικά οχήματα ώστε να μπορούν να είναι άμεσα να παραβρίσκονται στο σημείο που συμβαίνει όταν συμβαίνει. 350.000 ήταν το κάθε όχημα. Χρηματοδοτήθηκαν υποδομές για την εξαιτίας και των και των πυρκαγιών που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, υποδομές στα μέρη που συνέβησαν τα περισσότερα γεγονότα, τα οποία αφορούν είτε εξοπλισμό είτε δεξαμενές ώστε να υπάρχει νερό για να μπορεί να προβούν άμεσα στην κατάσβεση της φωτιάς. Με λίγα λόγια, ξεπερνούμε τις αρμοδιότητες. Ας μας το ζητήσουμε, το ξεπερνούμε. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό εντός εισαγωγικών, γιατί είναι και κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει με όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Από εκεί και πέρα, να εστιάσουμε λίγο στην εκλογική αναμέτρηση που έρχεται, που είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Έχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους. Γενικά στην Ζάκυνθο και στα τοπικά συμβούλια και στο Δήμο και στην Περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 υποψήφοι. Πάμε με την εφαρμογή της απλής αναλογικής. Θα θέλαμε να μας πείτε από τη μία πώς βλέπετε και το συγκεκριμένο μέτρο να τίθεται σε ισχύ από την επόμενη μέρα, πώς θα είναι δηλαδή το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα προκύψει. Και από την άλλη πλευρά θα ήθελα να μου σχολιάσετε και αυτό που έχετε απέναντί σας αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα άλλα ψηφοδέλτια, τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον κύριο Σπύρο Σπύρου, και την υποψήφια Περιφερειάρχη, την κυρία Ρόδη Κράτσα, και αυτή την εικόνα που σχηματίζεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και στην αυτοδιοίκηση στα Ιωνία νησιά. Ωραία. Να σας πω την αλήθεια μου, για πρώτη φορά νησιώτης ένιωσα το Δεκέμβριο του 2017 όταν ο Θόδωρος Γαλιατσάτος ζήτησε από το βήμα του συνεδρίου του Αναπτυξιακού στην Κέρκυρα από τον Αλέξη τον Τσίπρα την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου και στα Ιόνια νησιά. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το αίτημα και μετά από λίγο χρονικό διάστημα εφάρμοσε και αυτό το σπουδαίο μέτρο για τον κόσμο που μετακινείται και στα Ιόνια νησιά. Άρα λοιπόν πρώτη φορά ένιωσα νησιώτης το 2017. Κάποιοι άλλοι το είχαν ξεχάσει τελείως. Σπύρο Σπύρου, ένας καλός φίλος, λέει ωραία ανέκδοτα, είναι ευχάριστος με την παρέα, αλλά μην ξεχνάτε ότι απένταξε για τη Ζάκυνθο έργα 56 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα από αυτά ήταν και το ειδικό σχολείο. Το ειδικό σχολείο το επανεντάξαμε εμείς και ευελπιστούμε μετά από την πάροδο κάποιων ζητημάτων που έχει η διαχειριστική μας αρχή να τελειώσει για να αποδοθεί στην κοινωνία
και στο τόσο σημαντικό κομμάτι, το εξειδικευμένο για το κομμάτι της κοινωνίας μας αυτής. Για την κυρία Ρόδη Κράτσα Τσακαροπούλου, διατέλεσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα ευρωβουλευτής. Δεν έχω συναντήσει, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει πού και γιατί και πώς μάλλον βοήθησε τη Ζάκυνθο. Θα σας πω ένα πράγμα, ένα χαρακτηριστικό για το οποίο δεν βοήθησε τη Ζάκυνθο. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία με την οποία στα χρόνια που ήταν ευρωβουλευτής η κυρία Κράτσα, την οποία επιδοτούταν η παραγωγή για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Mm-hmm. Τα λέμε μικρά νησιά του Αιγαίου, αποκλείεται η Εύβοια και η Κρήτη. Όλα τα άλλα νησιά έχουν μια ειδική επιδότηση για την αγροτική τους παραγωγή. Δεν θα μπορούσε αυτό να επεκταθεί και στα Ιόνια, σας λέω, σε αντιπαραβολή με το μεταφορικό ισοδύναμο. Ένα άλλο λέει ότι γνωρίζουμε και έχουμε άμεσες επαφές με το Ευρωκοινοβούλιο, πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Το διοικητικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό «έχω μπάρμπα στην κορώνη». Όποιος νομίζει ότι με τον μπάρμπα στην κορώνη θα πάει και θα διεκδικήσει προγράμματα και χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ γελασμένος. Δεν είναι δημοσιοσχεστήτες οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι είναι τεχνοκράτες και δίνουν όταν όλο το πλαίσιο είναι σωστό και όπως έχει προδιαγραφεί. Άρα λοιπόν είναι ένας μύθος να λέμε έχει την πρόσβαση. Δεν σημαίνει τίποτα. Να φωτογραφίζουμε με τον πρόεδρο, με τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και να δημιουργώ εντυπώσεις. Αυτό είναι ωραίο για το Instagram. Για την πολιτική είναι άλλα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Μπάστα, θα θέλαμε να μας περιγράψετε τις προτεραιότητές σας, το όραμά σας για την περιφέρεια. Ποιες μάχες θα θέλατε να δώσετε στο μέλλον, εφόσον εκλεγείτε και πάλι? Κοιτάξτε, η μάχη είναι ένα ζήτημα καθημερινότητας. Το να δώσουμε μια άλλη διάσταση στα νησιά μας, να δώσουμε στην κοινωνία των επτανήσεων μια άλλη προοπτική, έχει για μένα και ως άνθρωπος των αριθμών, έχει άμεση σχέση με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Φοβάμαι πάρα πολύ τη μονοκαλλιέργεια. Η μονοκαλλιέργεια είναι ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο την οικονομία. Στηρίζουμε τον τουρισμό, σας είπα και προηγουμένως στα νούμερα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους για να δείξουμε την παραγωγική διαδικασία στα Ιόνια. Τα Ιόνια έχουν μια πολύ πολύ σημαντική αγροτική παραγωγή, η Ζάκυνθος πόσο μάλλον, και αυτό στα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι στόχος, η ανάδειξη και η ποιοτική προώθηση των προϊόντων, των επτανήσεων και της Ζακύνθου, γιατί όχι. Θα θέλαμε, κλείνοντας, να μας δώσετε ένα μήνυμα προς τους ψηφοφόρους, τους ζακυνθινούς ψηφοφόρους. Τι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πριν πάνε στις κάλπες και συγκεκριμένα και για το δικό σας πρόσωπο? Κοιτάξτε, εμείς, εγώ προσωπικά, όλοι μας στο ψηφοδέλτιο, ο φίλος μου ο Λευτέρης Ανιωτόπουλος, όλοι οι άλλοι φίλοι, έχουμε μάθει να μεταφέρουμε το χτύπο της καρδιάς στα μάτια. Δηλαδή ό,τι λένε τα μάτια λένε και οι καρδιές. Είμαστε καθαροί, προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε συνθήκες για την βελτίωση για τη βελτίωση οποιαδήποτε κοινωνικής δράσης. Αποτυπώθηκε το έργο μας με σημαντικές παρεμβάσεις. Δεν έχουμε να ζητήσουμε, δεν έχουμε να κρυφτούμε από κανέναν. Είμαστε τόσο ξεκάθαροι και τόσο χαλαροί στην όλη διαδικασία που πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει ένα κριτήριο που η ταπεινοφροσύνη σε σχέση με το έργο και την απόδοση οδηγεί πάντα στη νίκη. Εγώ ζητάω από τον φίλο και τη φίλη Ζακυνθινιά που μας βλέπει απόψε
να αξιολογήσει το έργο μας και να μας δώσει άλλη μια φορά για την επόμενη τετραετία μια ψήφο εμπιστοσύνης, μια ψήφο που θα αναδείξει την επιθυμία και το θέλω των πολλών. Κύριε Μπάστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλή σας επιτυχία. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μαζί μας θα είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Γιάννης Αγκαλιανός.